Όλοι το υποστηρίζουν ότι πρέπει να γίνεται ένα παιχνίδι. Εσείς τι λέτε γι' αυτό? Αναμφισβήτητα πιστεύω ότι αυτό που λέτε είναι το καλύτερο που μπορεί να γίνει. Και έρχομαι, μου δίνετε ευκαιρία να σας πω και κάτι. Όταν τελειώσαμε τους αγώνες και βγήκαμε οι δύο αντίπαλοι που θα παίξουν τον τελικό, γίνεται κάποια κλήρωση. Η Ελλάδα δεν ενημερώθηκε για την κλήρωση αυτή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν μπορώ να πω τίποτα, αλλά νομίζω ότι θα έπρεπε να ενημερωθούμε, ότι έπρεπε να παραστούμε τουλάχιστον στην κλήρωση. Και βγήκαμε πάλι να παίζουμε στο γήπεδό μας. Και οπωσδήποτε ο τελικός, οριστικά ο τελικός, θα δίδεται στο γήπεδο της αντιπάλου ομάδας. Και αυτή ήταν η Γαλλία. Μάλιστα. Θα ήθελα να μου πείτε, αν γινόταν σε κάποιο άλλο γήπεδο, πιστεύατε ότι θα μπορούσαμε να κερδίσουμε τη Γαλλία? Ναι, θέλω να πιστεύω ότι πρώτα-πρώτα θα τελείωνε το πρωτάθλημα τότε που έπρεπε να τελειώσει. Βασικά, διότι και τότε που η ομάδα μου βρισκόταν στην καλύτερη δυνατή φόρμα. Και θέλω να πιστεύω ότι είχε τη δυνατότητα η ομάδα αυτή σε ένα ουδέτερο γήπεδο, με συνθήκες κανονικές, να το διεκδικήσει επί... Αγωνιστική, με τα επεισόδια που είχαν γίνει στον πρώτο τελικό, στον πρώτο αγώνα, στο Καραϊσκάκι. Φέραμε 2-2 με την Δανία. Τι ελπίδες έχει αυτή η καινούργια ομάδα που δημιουργείται, αφού είναι γνωστό ότι έφυγαν κάποιοι παίχτες λόγω ορίου ηλικίας από την ομάδα που έπαιξε στο τελικό? Ναι. Οπωσδήποτε η ομάδα είναι τελείως καινούργια. Δεν μπορώ να πω τελείως καινούργια. Υπάρχουν 5-6 παιδιά ακόμα τα οποία είχαν στην παλιά ομάδα, αλλά βασικά άλλα ήταν στην 18άδα. Ελπίδες πάντα υπάρχουν, διότι η Ελλάδα έχει πάρα πολλά ταλέντα και τα οποία προσπαθούμε να τα αξιοποιήσουμε. Οπωσδήποτε κληρονομήσαμε αυτή η ομάδα έχει κληρονομήσει μια βαριά κληρονομιά, ένα τελικό ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, και οπωσδήποτε η προσπάθειά μας θα είναι να επαναλάβουμε την ίδια πορεία με την προηγούμενη ομάδα. Υπάρχουν δυνατότητες. Υπάρχουν δυνατότητες, αλλά η επιτυχία έγκυται όχι το να πάρουμε το κύπελλο ή να φτάσουμε στον τελικό. Η επιτυχία είναι να δώσουμε μια συνέχεια καλής πορείας ελληνικής ομάδος, είτε εθνικής ομάδος, για να δείξουμε ότι υπάρχει κάποια υποδομή σε αυτό που λέγεται ελληνικό ποδόσφαιρο. Θα είναι πολύ μεγάλη επιτυχία, διότι εάν κάνουμε αυτή την επιτυχία, δηλαδή προχωρήσουμε κανονικά όπως προχωρήσε η προηγούμενη ομάδα, θέλω να πιστεύω ότι για πρώτη φορά θα δοθεί μια έμφαση και προς τα έξω ότι οι ελληνικές ομάδες δεν είναι της φωτιάς, δηλαδή δεν κάνουν ένα αποτέλεσμα και από εκεί ύστερα ψάχνουν να βρεθούμε. Το γεγονός ότι χάσαμε ένα βαθμό στο πρώτο παιχνίδι με τη Δανία. Ναι, όπως είπατε και προηγουμένως, δυστυχώς τυπικά είμαστε γηπεδούχοι, ουσιαστικά είμαστε εκτός έδρας. Είχαμε μια ταλαιπωρία στο παιχνίδι, στο ταξίδι μας αυτό. Είχαμε ένα πρόβλημα με την προετοιμασία μας εκεί, αλλά αγωνιστήκαμε σε άλλες εξέδρες. Οπωσδήποτε αυτό επηρέασε την απόδοση των ποδοσφαιριστών. Θέλω να πιστεύω ότι όπως εξελίχθηκε ο αγώνας, μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει.